3 στον αριθμό. Προσθέθηκε γιατί και τρίτη, ε. Μάλλον είχαμε και στην Κρήτη, μάλλον θα μας το επιβεβαιώσει τώρα ο Γεράσιμος Χουλιάρας, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μισό λεπτό, κύριε Χουλιάρα. Πριν όμως, Χρήστος Στρατουλάκος. Έχουμε σεισμό και στην Πάτρα τώρα. Βεβαίως. Γεια, έλα, Χριστό. Καλή σας ημέρα, καλημέρα από Χρήστος την Πάτρα. Πριν από λίγη ώρα, πριν από 3-4 λεπτά, είχαμε μια σεισμική δόνηση η οποία ήταν ιδιαίτερα εστίθετο στην Πάτρα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το πού ακριβώς ήταν, απλά να σας πω ότι ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ανησυχία. Ο κόσμος είναι τώρα και σε πολλές. Είχαμε και τον σεισμό νωρίτερα στην Κεφαλονιά κτλ. Οπότε υπάρχει μια ανησυχία, καταλαβαίνουμε. Ακριβώς, υπάρχει μια ανησυχία δεδομένου του σεισμού στα Ιόνια νησιά. Να σας πω ότι αρκετοί, όπως μου πληροφορούν, πολίτες που ήταν σε κάποια κτίρια βγήκαν έξω. Φοβήθηκαν ότι ακριβώς συμβαίνει. Περιμένουμε να δούμε το πού ήταν ο σεισμός και πού ήταν το επίκεντρο. Δεν υπάρχουν αναφορές λοιπόν αυτή την ώρα για ζημιές ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχεις ακούσει κάτι ακόμα. Τέτοιες αναφορές δεν υπάρχει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Πόσα λεπτά πριν έγινε ο σεισμός? Πριν από 3-4 λεπτά. Α, το άμεσα. Είναι τώρα. Οπότε περιμένουμε τα νεότερα. Χρήστο, θα σε βρούμε και πάλι σε λίγο. Να δούμε αν τον έχει Γεράσιμος καταγράψει και μπορεί να μας πει κάτι ο κύριος Χουλιάρας και γι' αυτό. Ελάτε, κύριε Χουλιάρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας πετύχαμε πάνω στη δόνηση. Ναι, ακριβώς. Έχετε στοιχεία για αυτό το νέο γεγονός? Πριν 7 λεπτά έγινε. Πριν 6 λεπτά έγινε. Ναι. Προκαταρκτικό μέγεθος είναι 3,9 όπως το βλέπω. Μάλιστα. Είναι στην περιοχή της κάτω Αχαΐας. Α, μάλιστα. Οπότε είναι πολύ κοντά στην Πάτρα. Γι' αυτό και τον κατάλαβαν τόσο έντονα. Νωρίτερα όμως το πρωί, κύριε Χουλιάρα, και θα πάμε και στις άλλες σεισμικές δονήσεις που είχαμε στην Κρήτη αλλά και βόρεια, είχαμε και στη Ζάκυνθο που ήταν πιο ισχυρός σεισμός σε μια περιοχή, βεβαίως θα έλεγε κανείς, που είναι κάπως συνηθισμένη εκεί η κάτοικη. Μπορεί να συνδέονται αυτά πρώτα απ' όλα? Όχι. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Είναι σε διαφορετικές περιοχές και πάρα πολύ μακριά η μία από την άλλη. Οι δονήσεις τώρα που έγιναν σήμερα έγιναν στην Κεφαλονιά, όπως είπατε, ναι, τη νύχτα στις 1:44. Η δόνηση είχε 4,8 μέγεθος. Μάλιστα. 3 λεπτά πριν από αυτή τη δόνηση έγινε αισθητός ένας. Βλέπουμε και τα στοιχεία που μας έχετε στείλει εσείς, κύριε Χουλιάρα, όση ώρα έγινε. Μιλάμε. Ναι, ναι. Ελάτε, ελάτε. Ο σεισμός πριν από την Κεφαλονία, 3 λεπτά πριν από την Κεφαλονία, 1:41, ναι, έγινε στη Φιλιππούπολη, στη Βουλγαρία. Αυτός έγινε πρώτα. Την καταγραφή εδώ στην Ελλάδα. Και αμέσως μετά, όπως το βλέπετε καταγεγραμμένο, έγινε ο σεισμός της Κεφαλονιάς, ο 4,8. Μάλιστα. Το πρωί είχαμε ένα τεσάρι νότια από την Κρήτη, στο Λιβικό Πέλαδος. Και αυτός έγινε τόσο εκεί πέρα στην Κρήτη. Ναι, ναι. Και ένα 3,8 εδώ πάνω στις Σποράδες. Πάντως κανένα από αυτά δεν συνδέεται με κάποιο άλλο. Όχι, είναι τελείως μεμονωμένα. Ναι, όπως βλέπετε και εσείς στο χάρτη, ναι, είναι σε διαφορετικές περιοχές. Και απλώς συνέπεσε να είναι πολλά γεγονότα μαζί και να δημιουργήσουν μια κατάσταση, ακριβώς, που σας αντιλαμβάνεστε. Και μια ανησυχία. Μάλιστα, κύριε Χουλιάρα. Λοιπόν, κύριε Χουλιάρα, πάντως επειδή μας ρωτάνε και πάρα πολλοί τηλεθεατές μας, εξηγείτε κάπως το γεγονός ότι έχουμε τόσο έντονη και συχνή σεισμική δραστηριότητα, ακόμη και αν μιλάμε για σεισμούς αυτής της τάξης μεγέθους? Έχουμε τον υψηλότερο ρυθμό παραμόρφωσης, σεισμικής παραμόρφωσης στον ευρωπαϊκό χώρο. Πάντα είχαμε και πάντα θα έχουμε την υψηλότερη σεισμικότητα. Μάλιστα. Είναι είπαμε, καλό πάντα. Θα ζούμε με τους σεισμούς. Το έχουμε πει αυτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χουλιάρα. Γεια σας, κύριε Χουλιάρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.